εάν δε ευρεθεί άνθρωπος κοιμόμενος με τα γυναικός συνοκισμένης ανδρή, δηλαδή υπάνδρου, αν κάποιος λέει βρεθεί που βρέθηκε να συνέρχεται με μια γυναίκα παντρεμένη, αποκτενείται αμφωτέρους, θα τους φωνεύσετε και τους δυο, τον άνδρα των κοιμόμενων μετά της γυναικός και την γυναίκα, και εξαρείς των πονηρών εξ Ισραήλ. Θα βγάλεις την πονηρή αυτή πράξη, τους φορείς της πονηράς αυτής πράξεως από το λαό του Ισραήλ. Βέβαια σήμερα δεν φωνεύαμε έναν μιχόν και μια μιχαλίδα, αυτό μας το δίδαξε ο Κύριος. Αλλά βλέπουμε όμως το εξής: όταν ο Κύριος λέγει σε εκείνη τη μιχαλίδα, πήγαινε, ούτε εγώ σε καταδικάζω, σε θάνατο, όπως ζήτησαν οι κριτές σου να λιθοβοληθείς, γιατί λέει ο Μωυσής μας είπε να λιθάζομαι αυτές τις γυναίκες, είπαν στον Κύριο, ούτε εγώ σε καταδικάζω, σε θάνατο, το ξαναλέω, αλλά πήγαινε και από εδώ και μπρος μη ξαναμαρτήσεις. Σήμερα αγαπητοί μου, όταν αποποινικοποιούμε την μοιχεία, έχουμε φύγει ολότελα μακριά. Δεν έχουμε πια μία αλλαγή, όπως σας έλεγα χθες στην ομιλία, που θα κάνει ο Αντίχριστος πλέον. Δεν έχουμε μία αλλαγή των νόμων, αλλίωση των πραγμάτων. Είναι μία βαθιά αλλίωση, γιατί σήμερα πια δεν θεωρείται ντροπή το να είσαι άνθρωπος μοιχός. Ήρθε μία γυναίκα σήμερα, άγνωστη. Δεν εξομολογήθηκε, μία συμβουλή με ρώτησε μόνο. Εχώρισε από τον άνδρα της και θέλει να παντρευτεί. Εν τω μεταξύ ο υποψήφιος σύζυγος έχει μια μητέρα, η οποία μητέρα, ποιος ξέρει, ακούγοντας κηρύγματα, διαβάζοντας, δεν ξέρω πώς, όταν είδε ότι η υποψηφία νύφη της είναι χωρισμένη, λέει, κοπέλα μου, δεν θα παντρευτείς το γιο μου, γιατί αυτό δεν το θέλει ο Θεός, είναι μοιχεία. Σημειώσατε δε ότι είναι η πρώτη φορά στα χρονικά μου που συναντώ αυτή την παρατήρηση ενεργοποιημένη. Πρώτη φορά μου έκανε κατάπληξη. Πολύ θα ήθελα να γνώριζα αυτή την πεθερά. Πολύ θα ήθελα να την γνώριζα, την επενούσα. Έρχεται λοιπόν αυτή τώρα η νύφη, η υποψηφία νύφη, να με ρωτήσει, είναι σωστό αυτό το οποίο λέει η πεθερά μου? Της λέγω, δυστυχώς είναι σωστό. Είναι μοιχεία, και μάλιστα μόνιμος μοιχεία. Βέβαια μου λέει, τι θα κάνω εγώ τώρα? Δεν ξέρω, τι λέω. Έπρεπε να μην χωρίσεις. Μου λέει, ήταν αδύνατο να μην χωρίσω. Μην είναι έτσι. Μα είμαι πολύ νέα. Δεν ξέρω παρακάτω. Σήκω τα χέρια ψηλά και είπα, δεν ξέρω παρακάτω. Έφυγε έτσι. Θα μου πείτε, α, είναι πολύ απλό. Μάλιστα μου λέγει μια στιγμή, ο πρώτος μου άνδρας ήδη παντρεύτηκε και έχει και παιδιά. Δεν ξέρω, τι λέω. Μου λέει, τι να κάνω? Δεν ξέρω, τι λέω. Θα μπορούσε όμως να μου πει κάτι. Πώς, δεν μου το είπε, ίσως της διέφυγε. Το λέω όμως τώρα σε εσάς. Πώς η Εκκλησία τον επάντρεψε αυτόν και βολεύτηκε και τακτοποιήθηκε? Και εσείς πάλι εν ονόματι της Εκκλησίας και του Ευαγγελίου μου λέτε ότι δεν μπορώ να παντρευτώ. Θα μπορούσε πράγματι να μου το πει και να δημιουργηθεί μια κρίση στο θέμα. Σας το λέω όμως τώρα εγώ σε εσάς. Ε, αγαπητοί μου, απαντώ. Και εγώ δεν ξέρω τι έχει να κάνει σαν μέτρα η Εκκλησία. Κι άλλη φορά σας τα έχω πει αυτά. Και θα ευχόμουν ποτέ μη βρεθώ στη θέση να παντρέψω έναν άνθρωπο ο οποίος προέρχεται εκ διαζυγίου. Διότι κατά των λόγων του Κυρίου είναι μόνιμος μοιχεία. Αν τώρα η Εκκλησία έλαβε κάποια μέτρα και δυστυχώς αυτά υπάρχουν για λέγεται οικονομία αυτό, δηλαδή μια παραχώρηση και τα λοιπά, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, αγαπητοί μου, διότι έχουμε δεχθεί πάρα πολλές επιδράσεις από τον κόσμο. Και δεν μη πάτε μακριά. Η Εκκλησία γνωρίζει μόνο δεύτερο γάμο. Και όμως καθιερώθηκε, ξεκίνησε από την πολιτεία το κακό. Καθιερώθηκε και τρίτος γάμος. Τώρα πάμε για τέταρτο.
πολιτικός γάμος, από ποινικοποίηση της μοιχείας. Ίσως σιγά σιγά η Εκκλησία να τα αποδεχθεί αυτά τα πράγματα. Ίσως. Αλλά είναι η Εκκλησία εκείνη η οποία δεν θα καταμετρηθεί κατά το βιβλίο της Αποκαλύψεως και θα υποστεί ήδη υφίσταται την καταπάτηση των εθνών, των ειδωλολατρών. Και μπαίνουν οι ειδωλολάτρες μέσα στην Εκκλησία, στη ζωή της Εκκλησίας, και δημιουργούν αυτούς τους νόμους. Αν το θέλετε να μιλήσω με τη γλώσσα του Ιερού Χρυσοστόμου, δεν θα σε κρίνει, λέγει ο Χριστός, με βάση τους πολιτικούς νόμους, αλλά με βάση τους νόμους που εκείνος εθέσπισε στο Ευαγγέλιο του. Αυτά εμπαρόδο, επειδή είναι λίγο επίκαιρο το θέμα.